δεκαεπίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή, κ. Χρήστου Παπά, προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με την ανάγκη εφαρμογής ποινικών διατάξεων για τη βλασφημία των θείων. Κύριε βουλευτά, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, θα αναρωτηθούν κάποιοι γιατί συζητάμε σήμερα, εν έτη 2012, για βλασφήμιες, θρησκείες κλπ. Δεν μας κάνει εντύπωση η απορία αυτών των κάποιων. Και οι αριστεροί, αλλά και οι φιλελεύθεροι νοταξίτες, δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι υπάρχουν κάποια πράγματα πέρα από τα καθημερινά, πέρα από τα μίζερα. Υπάρχουν κάποια πράγματα πέρα από τις αγορές, πέρα από τα υλικά. Υπάρχουν αρχές, αξίες, ιδανικά, που κράτησαν αυτόν τον λαό όρθιο, που δεν τον άφησαν να σκύψει το κεφάλι. Ενάντια σε κατακτητές, σε απειλές, σε πόλεμο, σε δύσκολες περιόδους, η Ορθόδοξη πίστη κράτησε τον Ελληνισμό, κράτησε την Ελλάδα. Το ξέρω ότι σας στεναχωρεί, αλλά οι αγωνιστές του 21 λέγανε πως πολεμούσαν για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Συγγνώμη που δεν έλεγαν ότι πολεμούσαν για πολυπολιτισμική κοινωνία, για το δίχτυ Νάσντακ και διάφορες άλλες αηδίες. Στο Σύνταγμά μας προστατεύεται η ελεύθερη άσκηση της θρησκευτικής λατρείας. Προστατεύεται η θρησκευτική ελευθερία. Είναι αγαθό του απλού Έλληνα πολίτη. Είναι δικαίωμα, είναι αγαθό, πείτε το όπως θέλετε. Είναι όμως ιερό. Δεν μπορεί όλο αυτό να διασφαλιστεί όταν καθημερινά η Ορθόδοξη πίστη καθιβρίζεται και χλεβάζεται. Είναι γνωστό ότι διάφορα κέντρα υλοποιούν σχέδια αλλίωσης του εθνικού και κοινωνικού μας ιστού. Η Ορθοδοξία είναι στενά συνδεδεμένη με τον ελληνικό λαό, σε όλες τις εκφάνσεις του. Η προστασία λοιπόν του θρησκευτικού συναισθήματος δεν είναι μόνο προστασία ενός συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος, είναι προστασία στην ουσία της ίδιας της ψυχικής οντότητας του Έλληνα. Αυτό βέβαια και η συγκυβέρνηση και το αριστερό κατεστημένο είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουν, αφού δεν έχουν καμία επαφή ουσιαστικά με τον λαό. Δεν μπορεί να προστατευτεί το συναίσθημα αυτό. Δεν μπορεί να προστατευτεί η πίστη μας όταν αφήνεται ελεύθερα να καθιβρίζονται τα θεία, να προσβάλλεται ο Θεός. Δεν ζητούμε λοιπόν τίποτα το περίεργο, τίποτα το ακραίο. Ζητούμε το αυτονόητο. Ζητούμε αυτό που ισχύει και σε άλλες πολιτισμένες χώρες. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να προσβάλλει την πίστη του καθενός. Το μόνο το οποίο απαιτούμε είναι η εφαρμογή του νόμου. Ο νόμος είναι σαφής. Υπάρχει το άρθρο 198 για την κακόβουλη βλασφημία, όπου τιμωρείται και όποιος κακόβουλα και δημόσια βρίζει με οποιοδήποτε τρόπο το Θεό. Και στο άρθρο 2, όποιος εκδηλώνει δημόσια με βλασφημία την έλλειψη σεβασμού προς τα θεία. Ζητάμε λοιπόν το θέμα της βλασφημίας να πάψει να αντιμετωπίζεται με τυπική προσέγγιση, αλλά και να εφαρμοστούν οι νόμοι. Ευχαριστούμε, κύριε βουλευτά, αλλά δεν νομίζω ότι στεναχωρηθήκατε, όχι έτσι. Επειδή σας είδα και διαμαρτυρηθήκατε, γι' αυτό σας απευθύνομαι σε εσάς. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο να απαντήσετε για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, να κάνω ένα σχόλιο ότι, όπως ξέρετε, η ανεξιθρησκεία είναι σταματικώς κατοχυρωμένη. Όπως βεβαίως και το δικαίωμα στην πίστη. Όπως και βεβαίως και το δικαίωμα στην πίστη. Να. Λέω ότι η ανεξιθρησκεία είναι σταματικώς κατοχυρωμένη. Και σε αυτή την αίθουσα, όπως και παντού στην ελληνική επικράτεια, ο καθένας πιστεύει αυτό που θέλει. Όπως επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων είναι χριστιανή ορθόδοξη. Και κανένας δεν μπορεί να μονοπολίσει το αν είναι περισσότερο πατριώτης ή λιγότερο πατριώτης, περισσότερο χριστιανός ή λιγότερος χριστιανός. Τόσο σε αυτή την αίθουσα, όσο και παντού στην επικράτεια. Επιτρέψτε μου να συμφωνήσω μαζί σας στο γεγονός ότι η ορθόδοξη πίστη ήταν και είναι συνυφασμένη με τους Έλληνες, με τη ζωή τους, με την καθημερινότητά τους. Και πολύ εύστοχα αναφέρεστε για το ρόλο της Ορθοδοξίας, που πράγματι πάντα αποτελούσε και αποτελεί στήριγμα για τον Ελληνισμό, αλλά και για τους Έλληνες πολίτες. Και συμφωνώ απόλυτα. Και είναι ευκαιρία, και ας παρεκκλίνω λίγο της ζητούμενης ερώτησης, να εξάρω το ρόλο της Εκκλησίας της Ελλάδος και ιδιαίτερα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου, που σήμερα, στην πολύ δύσκολη αυτή περίοδο για τη χώρα, η συμβολή της Εκκλησίας είναι, θα έλεγα, κομβικής σημασίας
μέσα από το φιλανθρωπικό της έργο, αλλά και μέσα όλου του κοινοφιλούς έργου που δίνει στον ελληνικό λαό, όπου χιλιάδες συμπολίτες μας ανακουφίζονται και βοηθιόνται. Η αδιάρρηκτη συνόμη αυτή σχέση, κύριε συνάδελφε, της Ορθοδοξίας και των Ελλήνων πολιτών, γαλουχήθηκε στο πέρασμα των αιώνων και για το λόγο αυτό, όπως και εσείς προαναφέρατε, στο πρώτο μέρος βασικές διατάξεις του Συντάγματος περιλαμβάνεται το τμήμα Β, το οποίο στο άρθρο 3 προσδιορίζει τις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας. Στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ορίζεται η επικρατούσα θρησκεία της Ελλάδος της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού και γίνεται ρητή αναφορά στη διοίκησή της από την Ιερά Σύνοδο και τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο. Την προστασία περαιτέρω της θρησκευτικής ειρήνευσης προβλέπει ο ποινικός μας κώδικας δια της ποινικοποιήσεως της βλασφημίας. Έχω ήδη απαντήσει σε πρώτερη επίκαιρη ερώτηση άλλου συναδέλφου και πρόσφατα έχω αναφέρει ποιες είναι οι διατάξεις που προστατεύουν την κακόβουλη προβλασφημία. Γνωρίζετε το άρθρο 198, παράγραφος 1 του ποινικού κώδικα. Με φυλάκιση μέχρι 2 ετών τιμωρείται όποιος δημόσια και κακόβουλα βρίζει με οποιοδήποτε τρόπο το Θεό. Ενώ κατά την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, όποιος εκτός από την περίπτωση του παράγραφου 1 εκδηλώνει δημόσια με βλασφημία έλλειψη σεβασμού προς τα θεία, τιμωρείται με κράτηση έως 6 μήνες ή με οπρόστιμο έως 3.000 ευρώ. Επίσης, κατά το άρθρο 199, όποιος δημόσια και κακόβουλα καθυβρίζει με οποιοδήποτε τρόπο την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού ή άλλη θρησκεία ανεκτή στην Ελλάδα, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 2 ετών. Οι διατάξεις αυτές, όπως προκύπτει από τη διατύπωσή τους, αλλά και σύμφωνα με την ομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, αποσκοπούν στην απόκρουση της τελούμενης δημοσίως, κακοβούλος και κατά οποιοδήποτε τρόπο υβρίσεως του Θεού και καθυβρίσεως της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, που είναι ανεκτή στην Ελλάδα και στην εντεύθεν προς εξασφάλιση της θρησκευτικής ειρήνευσης των πολιτών. Προστασία αυτών, η οποία εκδηλούνται από την πολιτεία γιατί είναι μέλημά της. Με βάση τις ως άνω διατάξεις και απαντώ εμέσως στα ερωτήματα που μου θέτετε, παραπέμφθηκε και ο 27χρονος χρήστης του διαδικτύου σε δίκη, αφού η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για κακόβουλη βλασφημία και καθήρυνση θρησκευμάτων. Αυτό το νομικό οπλοστάσιο είναι στη διάθεση κάθε φορά του εισαγγελέα να ασκεί ποινικές διώξεις, αν το κρίνει σκόπιμο και αν πληρούνται η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος. Αυτά προβλέπει η νομοθεσία και αυτά εφαρμόζονται. Πολύ λίγο, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Σε κάθε περίπτωση, έκφανση της προσωπικότητας που πρέπει να προστατεύεται από κάθε προσβολή είναι και το θρησκευτικό συναίσθημα, που έμεσα προστατεύεται, όπως είπαμε, από τα άρθρα 198-200 του ΠΚΑΠΑ, του ποινικού κώδικα. Το αντικείμενο της προστασίας τους εντοπίζεται στη θρησκευτική ειρήνη, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, και έμεσα στο θρησκευτικό συναίσθημα των πολιτών, δηλαδή στο ατομικό δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας. Υπάρχει σχετική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Παράλληλα, στα διεθνή κείμενα διακηρύσσεται και η θρησκευτική ελευθερία, στο προστατευτικό πεδίο της οποίας υπάγεται και η αρνητική εκδήλωσή της, δηλαδή η μη προσβολή των θρησκευτικών πεποιθήσεων εκάστου. Από την άλλη, οφείλω να τονίσω ότι η ελευθερία της έκφρασης συνιστά ακρογωνιαίο λίθο μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Περιλαμβάνει τις ιδέες και πληροφορίες που αντιβαίνουν σε επικρατούσες αντιλήψεις. Και το κράτος υποχρεούται να απέχει από μη αναγκαίες επεμβάσεις. Και να το τονίσω αυτό, ότι η ελευθερία της έκφρασης είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένη. Στην υπόθεση, οφείλω να αναφέρω την υπόθεση Μίλλερ και Λυπή κατά Ελβετίας, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου πράγματι συμπεριέλαβε την κρίση του αυτές τις παραδοχές περί της ελευθερίας της έκφρασης. Εν τούτης, και οφείλω να το πω, ξεκαθάρισε ότι όποιος ασκεί το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης υπόκειται στους περιορισμούς της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Δεν αφήνετε και κάτι για τη δευτερολογία. Θα σας κόψω χρόνο από τη δευτερολογία σας, για να ξέρετε. Κύριε Παπά, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό για την απάντησή του. Βλέπω όμως ότι μετεκλογικά μετεξελίσσεται σε κεντρό κόμμα, όπως θέλετε πάντα να λέγεστε. Μια κεντρώα συγκυβέρνηση. Ξεχάσατε ως Νέα Δημοκρατία τις προεκλογικές εξαγγελίες που βλέπαμε στα μπαλκόνια, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, είμαστε η γνήσια δεξιά κτλ. Χλιαρή λοιπόν η απάντησή σας, κύριε Υπουργέ, όπως χλιαρή ήταν και η απάντησή σας σε μια ανάλογη ερώτηση του αντιπάλου κόμματος προς τις θέσεις Χρυσής Αυγής, του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ζητούσε ο κύριος Τατσόπουλος, ζητούσε την κατάργηση της νομοθεσίας
περί βλασφήμιας. Όσο χλιαρά απαντήσατε στον κύριο Τατσόπουλο, το ίδιο χλιαρά απαντάτε και στη Χρυσή Αυγή. Άκουσα τις θέσεις σας και λέω ότι εμείς δεν θέλουμε να χλεβάζετε και να γελιοποιείτε η θρησκευτική πίστη, η οποιαδήποτε θρησκευτική πίστη. Κατά 98% οι Έλληνες είναι χριστιανοί ορθόδοξοι και θέλουν να παραμείνουν χριστιανοί ορθόδοξοι. Όσα μας είπατε περί άθων του Συντάγματος είναι γνωστά. Δεν απαντήσατε στην ουσία της ερώτησης. Εμείς ζητάμε να εφαρμοστούν οι νόμοι. Αυτή τη στιγμή, αν είχατε ένα μαγνητοφωνάκι και μαγνητοφωνούσατε υπουργικά συμβούλια, κατηδίαν συζητήσεις της κυβέρνησεώς σας, συζητήσεις που γίνονται στο καφενείο της Βουλής και ακούγατε συναδέλφους σας πόσο μιλούν για τα θεία, για Χριστούς, για Παναγίες, οι δίθεν εθνοπατέρες, τι εντύπωση δίνουν στον απλό Έλληνα θρησκευόμενο πολίτη? Άρα το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Γι' αυτό και δεν θέλετε να εφαρμοστούν οι νόμοι. Χθες το βράδυ ξεκίνησε μία... Θα ξεκίναγε μάλλον, και ευτυχώς δεν ξεκίνησε. Θα ξεκίναγε μία παράσταση Corpus Christi ενός Αλβανού κίνεδου, όπου καθιβρίζεται ο Ιησούς Χριστός. Με την παρέμβαση... Και οι Απόστολοι, ναι. Με την παρέμβαση, λοιπόν, κάποιων πολιτών, η παράσταση αυτή ανεβλήθη για τις 11 Οκτωβρίου. Με την παρέμβαση πολιτών. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, διαπιστώνουμε, γι' αυτό ζητάμε την εφαρμογή του νόμου, ούτε είμαστε τίποτα φανατικοί, ζητάμε όμως την εφαρμογή του νόμου, γιατί νόμος δεν υπάρχει. Διαπιστώνουμε, όπως διαπιστώνει και ο ελληνικός λαός, ότι κράτος δεν υπάρχει. Το κράτος έχει μεταβληθεί σε κλωτσοσκούφι. Πολίτες μπαίνουν μέσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέσα στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, πρωτοφανές στα χρόνια της νεοελληνικής ιστορίας, όσα χρόνια είμαστε ελεύθερο, εντός εισαγωγικών, ελεύθερο κράτος. Πολίτες αναβάλουν μία παράσταση. Πολίτες διαμαρτύρονται στο Παρανέστη Δράμας για το στρατόπεδο. Πράγματα τα οποία έπρεπε να τα κάνει το κράτος. Το κράτος είναι ανύπαρκτο. Θα σας καταθέσω στα πρακτικά, λοιπόν, αυτή την παράσταση και θα αναμένουμε, αν υπάρχει κράτος, αυτή η χυδαία παράσταση, συγκέντρωση διαμαρτυρίας 4 δεκάτου. Χρειάστηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για να μην γίνει παράσταση. Θα το καταθέσω στα πρακτικά, λοιπόν, παρακαλώ. Και αναμένουμε τι θα κάνει το κράτος μέχρι τις 11 δεκάτου για αυτή την παράσταση. Επίσης, είπατε για την περίφημη ιστοσελίδα που έχει ξεσπάσει θύελα στο διαδίκτυο για την ύβριση μιας αγίας μορφής της Ορθοδοξίας. Ξέρετε, οι Άγιοι δεν δημιουργούνται και με την επίσημη θέση της Εκκλησίας. Οι Άγιοι υπάρχουν και οι Όσοι και στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Ο Γέρον Παΐσιος είναι πλέον ένας Όσιος, ένας Άγιος στη συνείδηση του θρησκευόμενου λαού. Χρειάστηκε, λοιπόν, η ερώτηση της Χρυσής Αυγής για την καθίβριση του Γέροντα Παστίτσιου για να ενεργοποιηθεί το κράτος. Έχουμε βαρύ το φορτίο πάνω μας. Πιστεύουμε ότι η ύπαρξη του λαϊκού εθνικιστικού κινήματος, συν της άλλης, είναι και μία ύπαρξη για να ενεργοποιηθεί το κράτος. Για να γίνουμε επιτέλους κράτος. Κράτος ελεύθερο, κράτος χριστιανικό, κράτος χριστιανικό και ορθόδοξο. Όπως ήμασταν και όπως θέλουμε να παραμείνουμε. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι τι εννοείται ότι δεν υπάρχει κράτος. Ο νομοθέτης οφείλει να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει και οι αρμόδιες δικαστικές εισαγγελικές αρχές θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Εκτός αν εννοείται ότι η εισαγγελία δεν κάνει καλά το καθήκον του ή τα δικαστήρια δεν κάνουν καλά το καθήκον τους. Για να συνοψίσω και να τελειώνουμε. Ο ποινικός μας κώδικας ξεκάθαρα ορίζει το πότε η βλασφημία τιμωρείται και μάλιστα το εντάσσει σε χωριστό κεφάλαιο, το 7ο κεφάλαιο, όπως ανέφερα και πριν, που αφορά τη θρησκευτική ειρήνευση. Ποια είναι η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος, κύριε συνάδελφε? Να είναι κακόβουλη βλασφημία. Να αποδεικνύεται δηλαδή στο δικαστήριο ότι έγινε με τρόπο που ενοχλεί τον άλλον, διαταράσει το θρησκευτικό του συνέστημα. Διαταράσει δηλαδή ευρύτερα τη θρησκευτική ειρήνευση. Το έχω πει, είναι πάρα πολύ σημαντικό το κεφάλαιο αυτό. Διαχωρίζει λοιπόν την κακόβουλη βλασφημία από τη μη κακόβουλη βλασφημία. Αυτό καμία σχέση δεν έχει με την ελευθερία της έκφρασης ή με την ελευθερία της τέχνης, συγγνώμη, ή
η οποία καθ' οποιοδήποτε τρόπο δεν επηρεάζεται και οφείλω να το πω και δεν περιορίζεται. Σε κάθε περίπτωση, ήδη με τον νόμο 4055 του 2012 υποβιβάστηκαν σε πτέσμα η πράξη της μη κακόβουλης βλασφημίας και κατά αυτόν τον τρόπο προστατεύεται επαρκέστατα μέσα στα όρια της λογικής η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία της τέχνης. Και αναφέρω προστατεύεται διότι δεν παραγνωρίζω το γεγονός ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν περιπτώσεις και υπάρχουν τέτοιες, σας διαβεβαιώ.